ζητήθηκε. Μου ζητήθηκε να... Εγώ ήθελα να σας μιλήσω για να θέσω το ερώτημα αν υπάρχει γύρω από το σκάνδαλο της Volkswagen ομερτά, νόμος της σιωπής. Ήθελα να σας παρουσιάσω το mail που έστειλε σε γαλλικές εφημερίδες η εταιρεία που διαφημίζει στη Γαλλία τα γερμανικά αυτοκίνητα. Στο mail αυτό η εταιρεία, που λέγεται Mediacom, θέτει ως όρο να μην υπάρχει κανένα άρθρο για την κρίση στην Volkswagen σε συγκεκριμένες μέρες και διαφορετικά απειλεί ότι θα σταματήσουν οι διαφημιστικές καταχωρήσεις. Και μάλιστα ο εκβιασμός αυτός συνεχίζεται από την ίδια εταιρεία προς τις εφημερίδες, τις γαλλικές, για τη διαφημιστική εκστρατεία της μάρκας Audi, από τον, η οποία θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Και μάλιστα η καμπάνια αυτή έχει και μεγάλο προϋπολογισμό, ύψους 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Έχω εδώ το αποδεικτικό mail, όπως παρουσιάστηκε στην εφημερίδα Canard Enchaîné, και αυτό μας θέτει και ορισμένα ερωτήματα. Πρώτον, ερώτημα. Η ερευνητική υπηρεσία της Κομισιόν ξέρουμε ότι είχε προειδοποιήσει σε έκθεσή της από το 2013 ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούσε και η BMW, αλλά όχι μόνο η Volkswagen, αλλά όχι μόνο η Volkswagen, θα μπορούσαν να παραποιήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ήξερε η Κομισιόν ότι η Volkswagen παραποιούσε τα στοιχεία και αν ναι, πώς αντέδρασε. Δεύτερο ερώτημα. Είναι αλήθεια ότι ο Γερμανός Υπουργός Αλεξάνδερ Ντομπρίντ γνώριζε το πρόβλημα εδώ και μήνες, όπως υποστήριξαν οι πράσινοι στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Τρία. Εκτός από την Audi, υπάρχουν και άλλες μάρκες του Group Volkswagen που είχαν ακολουθήσει παρόμοιες πρακτικές. Τέσσερα. Γιατί δεν επιβάλλονται νομοθετικά τεστ σε κανονικές συνθήκες, αφού είναι γνωστό ότι σε συνθήκες εργαστηρίου τα αποτελέσματα δεν είναι πραγματικά. 5. Υπάρχει κανένα αντικείμενο, κανένα αυτοκίνητο, με συγχωρείτε, ντίζελ, που στην πραγματική ζωή τηρεί την νόρμα 6 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα όρια ρύπανσης. 6. Ερώτημα. Η Κομισιόν θα αναλάβει να συντονίσει έστω και τώρα μία πανευρωπαϊκή έρευνα για την πιθανή ύπαρξη παρόμοιων συστημάτων σε όλα τα αυτοκίνητα στην ευρωπαϊκή αγορά. 7. Είναι αλήθεια ότι η καγκελάριος Μέρκελ συμφώνησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον να δεχθεί παραχωρήσεις στην Τραπεζική Ένωση, η Γερμανία, η γερμανική κυβέρνηση, με αντάλλαγμα τη στήριξή του στο θέμα των καυσαερίων. Και τελευταίο, 8. Ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραμάτισαν ομάδες πίεσης και πολιτική για λογαριασμό γερμανικών βιομηχανιών αυτοκινήτων τόσο στη Γερμανία όσο και στις Βρυξέλλες αναφορικά με τη χρήση συστημάτων, των συστημάτων αυτών που χρησιμοποιούνται. Ποιος είναι ο ρόλος των λόμπι και των ομάδων πίεσης. Θυμίζω ότι ο κύριος Τόμας Στεγκ που είναι chief lobbyist της Volkswagen στις Βρυξέλλες και ήταν πρώην εκπρόσωπος τύπου, spokesman της γερμανικής κυβέρνησης. Ελπίζουμε τέλος ότι αυτό το σκάνδαλο να μην χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μέτρα εναντίον των εργαζόμενων τόσο της Volkswagen στη Γερμανία όσο και στις άλλες χώρες που το group διατηρεί εργοστάσια. Που έχουν ζητήσει οι Βρετανοί. Πιστεύω... Καταρχάς, επειδή αναφέρετε την υπόθεση της Volkswagen, ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή η εταιρεία, η Mediacom, είναι media agency, έχει κάποια απευθεία σχέση με τη Volkswagen, υποτίθεται, ή τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά εκτός τούτου, ήθελα να θέσω ένα ερώτημα για την τροποποίηση του κανονισμού με τα κονδύλια προς την Ελλάδα, αν έχετε εικόνα. Πώς το κρίνετε, αν είναι ένα πρώτο βήμα, αν αρκεί για να υπάρξει μια ρευστότητα προς την ανάπτυξη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. This is out of the agenda, the second part. But, η δεύτερη ερώτηση είναι εκτός ημερησίας διάταξης. But, okay. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία είναι η
που τρέχει την διαφημιστική εκστρατεία του γκρουπ Volkswagen στη Γαλλία και απευθύνθηκε στη... Έχω εδώ όλα τα στοιχεία, μπορώ να σας τα δώσω και μετά τα έχω... μπορώ να σας τα παρουσιάσω και μεταφρασμένα τα σχετικά. Το σύμφωνο αυτό που η συμφωνία αυτή που ψηφίστηκε, η πρόταση αυτή που ψηφίστηκε της Κομισιόν, είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Κατά κάποιο τρόπο αναπληρώνει λάθη που έχουν γίνει απέναντι στην Ελλάδα, τόσο με τις καταστροφικές πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν, όσο όμως και τα λάθη που έγιναν τα οποία, με τα οποία με κάποιο είδος ρατσιστικά ή στερεότυπα αντιμετωπίστηκαν όχι απλά οι ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά οι Έλληνες συνολικά στη διάρκεια της κρίσης. Δεν φτάνουν αυτά, χρειάζεται αναδιάρθρωση του χρέους για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει η ελληνική οικονομία και βεβαίως πρέπει, όπως και δεν είναι μόνο το πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες, ιδίως του νότου της Ευρώπης, πρέπει να αλλάξει, πιστεύουμε, συνολικότερα η πολιτική και αντί για την πολιτική της λιτότητας να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη μια πολιτική υπέρ της ανάπτυξης. Another question. Hello, Catherine Fior, EU reporter. I was wondering if you could say a little bit more about this trade-off you've described between, if I've understood correctly, between the UK and Germany, between banking union and Volkswagen emissions. I'd just like to understand that a little better, please. Thank you. Yes, there've been 100. One more 100 articles, including Guardians and other newspapers, talking about the kind of non-public agreement between Mrs. Merkel and Mr. Cameron. According to the those publication of those articles, Mrs. Merkel would accept some positions of Great Britain concerning the banking union, and in return, Mr. Cameron would tolerate higher standards of car pollution. He will have less the limits for the pollution would be less strong, less austere. Τηλεόραση. Yes, thank you. I work for the Greek television services. We have also to fight against lobbies in Brussels and in Strasbourg, because as long as lobbies are increasing their power, you know, it's you know, we see people like the revolving door, which people leaving the government and going to the private big companies, and then from private big companies to come back to the governments, you know, and this is but also citizens have to fight against you know, have to citizens, consumers union have to fight for this also.